να φτιάξουν την ηλεκτρονική εκδοχή των καταστημάτων τους. Έχουν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες στο χώρο του λιανικού εμπορίου που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης για ανάπτυξη και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου με 5.000 ευρώ. Οι υποβολές ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι 24 Μαρτίου και σε αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Προτρέπουμε όλες τις επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις να μπουν στη διαδικασία αυτή. Είναι ανάγκη να πάρουν τις εφαρμογές αυτές στη δικά τους διαδικασία, γιατί το μέλλον χρειάζεται την τεχνολογία, χρειάζεται αυτής της μορφής τους τρόπους λειτουργίας. Ναι, οποιαδήποτε βοήθεια έρχεται να καλύψει το κομμάτι του εξοπλισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο σίγουρα βοηθάει. Ναι, είναι χρήσιμο. Βέβαια, τα κονδύλια δεν επαρκούν για το σύνολο των πιστεύω που θα κατατεθούν, είναι περιορισμένα, αλλά σίγουρα βοηθάει. Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άειλων ενεργειών με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18 Τρίτου του 2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 ευρώ. Με βάση το Υπουργείο, δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που έχουν CAD σαν εμπορική δραστηριότητα, είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν λειτουργία τους μέχρι τις 30 του 2019, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Ότι οι συνθήκες απαιτούν εξυγχρονισμό, ανέφερε ο πρόεδρος του Μεμελητηρίου, που διευκρίνησε ότι θα είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τους μικρομεσαίους εμπόρους, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Έχουν μια δυσκολία, έχουν όμως και μια ευελιξία από την άλλη, που μπορούν να το κάνουν πολύ γρήγορα και με πολύ απλά μέσα. Ξεκινώντας και σιγά σιγά στην πορεία, όσο αυτό έτσι εδραιώνεται, θα μπορούν να προχωρούν σε μεγαλύτερα βήματα. Γιατί κοιτάξτε, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι κάτι απλό για την επιχείρηση. Έτσι, έχει πάρα πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει κάποιος και θέλει και πάρα πολύ καλή οργάνωση.